Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε σε αυτήν την ενότητα στον εκλογικό μαραθώνιο. Δυναμικά στις επάλξεις και όπως πάντα μπροστά σε όλα τα μεγάλα γεγονότα, καινοτομώντας και προχωρώντας ένα βήμα πιο πέρα, η τηλεόραση Best αφήνει το δικό της ξεχωριστό στίγμα με μια μαραθώνια παρουσίαση που κέρδισε την προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού που παρακολουθούσε με αμείωτο ενδιαφέρον την κρίσιμη ευρωπαϊκή εκλογική βραδιά. Ο παλμός των φετινών ευρωεκλογών ήχησε στην τηλεόραση Best, που έγκυρα και έγκαιρα μετέφερε όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό. Ένας τηλεοπτικός μαραθώνιος που ξεκίνησε πριν κλείσουν οι κάλπες και ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ, όπου όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο της μεγαλύτερης περιφερειακής τηλεόρασης μετέδωσε τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών και όλες τις εξελίξεις σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο. Συνδέσεις με κάθε γωνιά της Πελοποννήσου, πάνελ εκλεκτών καλεσμένων και ενδιαφέρουσες συζητήσεις και αναλύσεις επί των exit poll και των αποτελεσμάτων, των συσχετισμών και των νέων δεδομένων για την Ελλάδα και την Ευρώπη, με την τηλεόραση Best να κυριαρχεί στη σκληρή μάχη της τηλεθέασης τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο. Δεν είχαμε τον ίδιο παλμό και την ίδια ένταση ακόμα και στα επιτελεία των κομμάτων. Η συνεχώς φθήνουσα πορεία της πολιτικής ζωής. Ακριβώς, το πολιτικό σύστημα δεν έχει πείσει τον κόσμο. Τι ρόλο παίζει ο πολίτης σε αυτές τις αποφάσεις? Προφανώς έχουμε ζητήματα τα οποία μας αφορούν όλους και μας προβληματίζουν όλους. Είναι ανάγκη συνολικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κουβεντιάσουμε. Και καταλαβαίνετε ότι τα μηνύματα δεν φτάνουν. Αλλά οι κοινωνίες συνεχίζουν να έχουν τα ίδια προβλήματα. Μέσω του μηνύματος που δόθηκε θα πρέπει να τρέξουν τα πράγματα πιο γρήγορα. Δεν ψήφισαν γιατί ήθελαν να τιμωρήσουν. Συνεχίζονται τα μεγάλα προβλήματα και μετά τις ευρωεκλογές. Πόσο σας προβληματίζει η άνοδος του κυρίου Βελόπουλου και της κυρίας Λατινοπούλου? Νίκη είναι σήμερα της Νέας Δημοκρατίας. Γράφτε το αυτό που σας λέω και θυμηθείτε ποια στελέχη θα πάρει. Θα γίνεται ένας κόσμος ο οποίος έχει έρθει στο ΚΚΕ, που είχε κάνει άλλες επιλογές. Τι θα γίνει πια με αυτές τις δημοσκοπήσεις? Έχουμε αυτή την αλλαγή Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ που έχει θορυβήσει πολύ κόσμο, έχει σηκώσει εντάσεις. Και θέλω να μου πεις ποιο είναι το κλίμα εκεί στην Αρκαδία και στην Τρίπολη. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η συμμετοχή στις εκλογές για την Αρκαδία είναι οριακά στο 30%. Άρα 7 στους 10 δεν πήγαν να ψηφίσουν. Όλες τις παραλίες έχουν πάρει τα παιδιά τους, τις οικογένειές τους. Σε μεγάλη κινητικότητα τις τελευταίες στιγμές, είναι αλήθεια. Η κίνηση ήταν η αναμενόμενη, υπήρχε πολύ μεγάλη αποχή. Δηλαδή υπήρχε μια μεγάλη ροή, μια μεγάλη προσέλευση μέχρι κάποιο σημείο. Τα εκλογικά τμήματα οι περισσότεροι ήταν μεγαλύτερης ηλικίας. Βλέπουμε μια πύριος νίκη της Δημοκρατίας στην επικράτεια, το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει. Δεξιά της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν κόμματα τα οποία έχουν ψηφιστεί και από την Αργολίδα. Με την χρήση υψηλής τεχνολογίας, η τηλεόραση Best παρουσίασε τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών και τις εξελίξεις, κερδίζοντας για μια ακόμη φορά την εμπιστοσύνη του κόσμου.